με το ότι τελικά τους κάνατε όλους τους και ήσασταν πάλι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο για να ενημερωθεί η Βουλή για το σημείο που βρίσκονται οι από τον Πρωθυπουργό. Να. Ζητώντας τη συνένεση από τα άλλα κόμματα και μάλιστα ήταν και πολύ σαφής, έβαλε και το δίλημα ότι είστε με τη χώρα, είστε με τους δανειστές. Ε, που δεν, δεν έχει μέρα απαντηθεί, μετά. ξέρετε, αυτό το δίλημα. Μια μέρα και... μετά, κυρία Κωνσταντοπούλου, ε, όχι, ανακοινώνονται οι εξεταστικέ επιτροπέ για το μνημόνιο, όπου βεβαίω στο εδόλιο, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, στο εδόλιο του κατηγορουμένου των εξεταστικών, μπαίνουν ε, πρόσωπα συγκεκριμένα τα οποία βρίσκονται στο ελληνικό κοινοβούλιο σήμερα. Κάποιοι δεν βρίσκονται. Μιλάμε για του πρώην πρωθυπουργού, τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Παπαδήμο, τον κύριο Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο τη προηγούμενη κυβέρνηση, τον κύριο Βενζέλο. Ε, αυτό, και Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Οικονομικών ναι. αυτό συνιστά συνένεση εμένα μου έκανε εντύπωση το timing δηλαδή την ώρα που ζητά συνένεση τον ίδιο χρόνο ε, λες εγώ θα σας φτιάξω μια εξεταστική για να δούμε σε τι ευθύνεστε It's απριό δεδομένο ότι θα βρεθούν ε, από την πλευρά σας πολιτικές ευθύνες, γιατί έχετε ήδη πολιτικές θέσεις εναντίον των μνημονίων. Και σας ρωτώ αν αυτό είναι συνενετικό κλίμα, γιατί τώρα τις καταθέτετε αυτές τις εξετάστικες επιτροπές. Γιατί τις βάζετε μπροστά τώρα. Κυρία Στάιν, ε, θέλω να φρεσκάρω τη μνήμη σας. Για να μου τη φρεσκάρετε, ε, έχω κάτι κενά. Ναι, γι' αυτό <χει> είμαι εδώ. λοιπόν, προεκλογική περίοδος του 12. Ναι ο νυν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τότε Να. αρχηγός της αξιωματικής Να. αντιπολίτευσης ο κύριος Σαμαράς Βάσισε την προεκλογική του εκστρατεία mm -hmm. στην υπόσχεση της μίας και μόνης εξεταστικής επιτροπής για το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Mm, δεν Αυτή την έκανε. Την προ... Όχι απλώς δεν την έκανε, mm -hmm. αλλά όταν την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, mm -hmm. η Νέα Δημοκρατία την καταψήφισε. Τώρα εμείς από ό,τι καταλαβαίνω κατηγορούμαστε γιατί mm -hmm. αυτό που είπαμε που το λέγαμε το 12. Που το κάναμε το 12, που το λέγαμε το 13, το 14 και το 15, το υλοποιούμε το 2015. Εγώ σας είπα γιατί επιλέξατε για λοιπόν, αυτή τη χρονική στιγμή που πράγματι χρειάζεστε τη συνένεση όλων, γιατί είναι η ωριακή στιγμή που χρειάζεται η το συνένεση. Σύνορα. Ακούστε, την συνένεση όλων δεν την χρειαζόμαστε ε, σε όποιο επίπεδο και για όποιο θέμα. Πρέπει επιτέλου να συνενέσουμε, αν θέλετε, και να συμφωνήσουμε ότι το μνημόνιο ήταν μια καταστροφή. Δεν υπάρχει κανεί που να διεκδικεί το μνημόνιο ως επιτυχία στην πραγματικότητα ναι. πια. Το μνημόνιο ήταν μια καταστροφή. Υπάρχουν ευθύνε για αυτή την καταστροφή. Οι ευθύνε, θα σα πω ότι δεν περιορίζονται στο εσωτερικό τη χώρα. Υπάρχουν ευθύνε και στου αντισυμβαλόμενου. Υπάρχουν ευθύνε σε αυτού που εγγυήθηκαν ότι με αυτόν τον τρόπο αποπληρωμή. Αυτέ δεν είναι, αποπληρωμής... είναι πολιτικέ ευθύνε για Όχι το μόνο. εσωτερικό τη χώρα. Όχι όπου μόνο. Οι εκλογέ εκλογές έδωσαν τι απαντήσει. Εκτό αν Όχι. μιλάτε για ποινικέ ευθύνε που θα πω. Καταρχά, στην πρόταση υπάρχει και το ε, και η, ε, το ενδεχόμενο διερεύνηση ε, ε, ποινικών ευθυνών, όχι ω αντικείμενο καθεαυτό ναι. της εξεταστική, γιατί είναι, η εξεταστική ναι. έχει ευρύτερο αντικείμενο, αλλά θα σα πω και κάτι άλλο. Ο ελληνικό λαό που υπήρξε το μεγάλο θύμα αυτή τη πολιτική. Δεν δικαιούται επιτέλου να μάθει την αλήθεια. Αυτό δηλαδή το δημοκρατικό δικαίωμα στη διαφάνεια, στην αλήθεια, στην λογοδοσία, δεν θα το υπηρετήσει κανεί με την επίκληση πάντοτε μια ανάγκη είτε διαπραγμάτευση είτε συνένεση. Και οι άλλοι λαοί δεν δηλαδή, θα μάθουν. Δηλαδή, στο τέλο αυτή τη διαρεύνηση να υπάρξει και ειδικό δικαστήριο. Έτσι. Είναι μια λογική πιθανή συνέπεια. Υπήρξε για τον πρώην Υπουργό των Οικονομικών, τον κ. Παπακοσταντίνο. Αλλά, αλλά και ήταν μια υπάρξει... προδρομολογική διαδικασία την οποία καταγγείλαμε εγκαίρως και χαίρομαι που επιβεβαιωνόμαστε mm. για όσα καταγγείλαμε. Ε, αξίζει να δει το πόρισμα, να δει κανείς το πόρισμα που είχαμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ε, μπορεί ε, να, μπορεί να βρεθούμε, καταγράψει. Μπορεί να βρεθούμε στο τέλος αυτής της διαρεύνηση και σε ένα ειδικό δικαστήριο που θα περιλαμβάνει τα πρόσωπα αυτά θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε πάρα πολλέ διαδικασίε. Mm -hmm. ε, και, και όχι, μόνο, και αυτή, και όχι μόνο, σε ειδικό δικαστήριο. Υπάρχουν πάρα πολλέ διαδικασίε που ανοίγονται και οι οποίε ε, συνέχονται με την αυτό αναζήτηση τη αλήθεια. Τη εξεταστική για τα και μνημόνια που πράγματι θα, όχι θέλαμε θέλω όλοι να μάθουμε. Να πω όλοι και κάτι άλλο. Αφήστε με να το πω γιατί θέλω να σα στενοχωρήσω λίγο. Να το πείτε γιατί. Λοιπόν, έχουμε δηλώσει συναδέλφων σα. Ναι. Ε, όπως είναι ο κύριος Πρετεντέρης, όπως είναι η κυρία ε, Σπυράκη που εν συνεχεία έγινε Ευρωβουλευτής ναι. της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ομολογήσει ότι παρασιωπούσαν την αλήθεια και έλεγαν ψέματα στον ελληνικό λαό ναι. υπηρετώντας την κυβερνητική πολιτική, την μνημονιακή κυβερνητική πολιτική. Όλα ποια έχει αναφέρεστε το... γιατί δεν Ο δεν κύριος Πρετεντέρης έχει γράψει βιβλίο λέγοντας ότι λέγαμε ψέματα... Και δεν, Λέγαμε και δεν ψέματα, ναι. ψέματα ισχυριζόμενοι ότι το χρέο είναι βιώσιμο ενώ γνωρίζαμε ναι. ότι δεν είναι και το κάναμε ναι. είπε από κατανόηση σε κάποιου συνανθρώπου μας, την κυβέρνηση ναι. δηλαδή την πρώτη, τη μνημονιακή. Ναι. Έχει πει επίσης ότι φωνάξαμε λύκος περισσότερες φορές από ό,τι χρειαζόταν, ναι. δηλαδή για αυτό το συστηματικό εκφοβισμό ναι. και την προπαγανδιστική μηντιακή τρομοκρατία ναι. που έχει υποστεί. Ο ελληνικό yeah. λαό επί μνημονιακή περίοδου. Η κυρία Σπυράκη, δε, ναι. έχει πει ότι παρασιόπισε ναι. γεγονό το οποίο γνώριζε για την ε, λοιπόν, ε, εκροή καταθέσεων στον συναδέλφου μου και στου αυτούς και Α πάμε στην Εξεταστική Επιτροπή, να γιατί πάμε. εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι, να γίνει Εξεταστική Επιτροπή, και ποιο δεν θέλει να μάθει τις απόλυτες λεπτομέρειες για όλα όσα συνέβησαν. Ή δυνατόν και κινηματογραφημένα θα θέλαμε όλοι μας. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα εκεί, ένα κενό σημείο, το οποίο δεν εξετάζεται. Και δεν θα σας το βάλω εγώ ως δικό μου ερώτημα, που είναι εύλογο. Θα σας το βάλω ως ερώτημα που απορρέει από την τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Παπαδημούλη, του πολύ σημαντικού στελέχου του ΣΥΡΙΖΑ, του Ευρωβουλευτή σας και Αντιπροέδρου και του Αντιπροέδρου Ευρωπαϊκού του Κοινοβουλίου. Του ο οποίο είπε ότι είναι πολύ ωραία οι εξεταστικέ για το μνημόνιο, αλλά πρέπει να συμπεριληφθούν και οι προηγούμενε περίοδοι, κυρίω από το 2004. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα, γιατί πράγματι δεν συμπεριλαμβάνεται την κρίσιμη περίοδο τη προηγούμενη διακυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία επίση. Τη διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Καραμαλή, όπου αν θυμάμαι καλά το 2009 υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το περίφημο διψήφιο έλλειμμα το οποίο παρεδόθη. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα σημείο που χρήζει διερεύνηση, γιατί εδώ υπάρχουν οι αιτιάσει από διάφορους πολιτικούς χώρους και πρόσωπα ότι υπάρχει το άλλο φλερτ με τη διακυβέρνηση Καραμαλή, ότι υπάρχει μια ασυλία, ειδικά σε ένα κομμάτι. Τη συντηρητική παράταξη που αφορά το πρόσωπο του κύριο καραμανλή. Θα σας με απαντήσω ευθέω ούτε δικαίωμα έχουμε, ούτε διάθεση να εκχωρήσουμε ασυλία σε κανέναν. Αυτέ ήταν τακτικέ τη προηγούμενη διακυβέρνηση. Που παρήχε, απαντήσω. Mm. Που ασυλία και μάλιστα με τροπολογίε τη mm -hmm. ντροπή τους σε όλου του δικού τη, από διοικητέ δημοσίων επιχειρήσεων να. μέχρι του διοικητέ τραπεζών που χορήγησαν δάνεια στα κόμματα, μέχρι τον ειδικό διαχειριστή τη ΕΡΤ, τον κύριο Γκίκα Μάναλη, και ούτω καθεξής. Ε, η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή για, τον, για το Μνημόνιο επικεντρώνεται στην περίοδο 2009 με 2015, ναι. ακριβώς εντοπίζοντας το ναι. πλαίσιο διερεύνησης σε αυτά τα γενεσιουργά Περιστατικά που μας οδήγησαν στην υπαγωγή στο μνημόνιο. Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείεται η διερεύνηση και άλλων περιστατικών εφόσον προκύπτει ότι συσχετίζονται. Όμως, γιατί α... άρα, άρα, από τώρα, γιατί αφήνετε να υπάρχει αυτή η υποψία γιατί, ότι κυρία... έχετε ειδική συμπεριφορά κυρία Σταϊ... σε μια Πολιτική περίοδο η οποία είχε μεγάλα προβλήματα. Κυριαστά. Διωγόθηκε το χρέο. Ακούστε με, έγινε αλματώδη. Αύξηση τα πάντα. Για πάνω. πείτε μου λίγο, για δώ, δώστε μου μία Μες, εξήγηση. Εγώ δεν είμαι από αυτού που λέγατε ότι λένε να γάνε ψέματα. Πώ, εγώ δεν όχι, έλεγα ψέματα. Ναι, 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 αν ήταν, δεν ναι, 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 θα ναι, ερχόμουν. Δεν θα ερχόμουν στην εκπομπή. Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτέ τι εκπομπέ. Και για την περίοδο του 2004, για την περίοδο τη διακυβέρνηση Μίτι, αυτό είναι η τοποθέτηση του κ. Παπαδημούλη. Που λέει και αυτά να μπουν μέσα. Θα σα δώσω. Απάντησε. Τα πάντα, όλα αυτά yeah. έχουν ήδη μπει ως αντικείμενο της διερεύνησης της Επιτροπής για το λογιστικό έλεγχο του χρέους, για την οποία οι ίδιοι που εξανίστανται, όχι ο κ. Παπαδημούλης, ο κ. Παπαδημούλης Α, έκανε λόκο. μια πολιτική διαπίστωση ότι δεν πρέπει να εξαιρέσουμε οτιδήποτε. Σωστά το είπε. Επικαλέστηκα τον κ. Παπαδημούλη και όχι σωστά, τον αρχηγό σωστά. του Πασόκ, γιατί ξέρω... Ε, εντάξει, ότι... ναι, για τους γνωστούς λόγους. <laughs> ξέρω ότι θα είχατε άλλη αντίδραση ε, στον κύριο Παπαδημούλη και άλλη στον κύριο Μενιζέλλο. Όχι, Μενιζέντο. επί των αντικειμενικών mm. οι είναι ίδιες και γι' αυτό βρίσκομαι να mm. Κατηγορούμε ναι. ότι ε, δείχνω και συμπάθειε εκεί όπου έχω εκ διαμέτρου ε, αντίθετη στάση ζωή. Όμω θέλω να σα πω το εξή. Ε, κάνουμε επιτροπή λογιστικού ελέγχου για το χρέο. Ξεκινάμε μεθαύριο, το Σάββατο. Ναι. Ξεκινάμε τι εργασίε και ε, θα διερευνηθούν τα πάντα όσον, όσον αφορά το πώς προέκυψε ναι. αυτό το χρέος, σε τι συνίσταται, ποιες συμβάσεις διαφθοράς το διόγκωσαν, ποιες δανειακές συμβάσεις με λεόντιες ρήτρες το επιβάρυναν, ποιοι ευθύνονται. Οι ίδιοι που μας καταγγέλουν γιατί δεν βάλαμε, γιατί δεν έβαλαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ε, ρητά περίοδο πρώτου 2009 στην εξεταστική, είναι οι ίδιοι που καταγγέλουν γιατί, δεν, γιατί Ας... κάνουμε ενδέχεται, Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου ενδέχεται για το χρέος. δηλαδή μέσα από την έρευνα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου να συσταθεί Εξεταστική που θα περιλαμβάνει και προηγούμενε περιόδου. Η Επιτροπή μου λέτε. Λογιστικού Ελέγχου θα αποκωδικοποιήσει πλήρω. Ναι. Αυτό είναι ο στόχο τη. το πώ δημιουργήθηκε αυτό το χρέο. Όμω δεν θέλω να αφήσω ασχολία στο κάτι που είπατε σε σχέση με το έλλειμμα. Για την ε, ε, διόγκωση του ελλείμματο ναι. υπάρχει ποινική δικογραφία, Είναι κατηγορούμενο ο νυν επικεφαλή τη ΕΛΣΤΑ, ο κύριος Γεωργίου, ναι. για αλλίωση των στοιχείων του ελλείμματο. Και άρα ε, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι δεν υιοθετώ. Ε, την εκδοχή ότι, ότι το έλλειμμα. έλλειμμα. Βεβαίω, με συγκεκριμένη τεχνική και με συγκεκριμένη Ένα, τακτική. Αυτά, αυτά περιμένουμε έγινε... να τα δούμε πώ έχουν πέρα από την περίπτωση αυτή που αναφέρεται του επικεφαλή τη Ελστάτ. Γιατί υπάρχει και ο πρώην κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίο νομίζω, νομίζω ότι το είχε προσδιορίσει και το είχε πει τότε στου πολιτικού αρχηγού, ότι το έλλειμμα δεν ήταν 6%, αλλά ήταν αρκετά μεγαλύτερο. Ο κύριο Προβόπουλο, μένει... κυρία Στάι, ελέγχεται για το γεγονό ότι από την πρώτη την 1η Απριλίου του 2010. Και δεν τα βάζετε όλα αυτά Να στην εξεταστική Ακούστε, για να τα μάθουμε κι αυτά. Είναι όλα αυτά. Και θα σα πω, επειδή σήμερα εξελέγει και πρόεδρο τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, λοιπόν. να είστε βέβαιοι ότι τίποτα δεν θα μείνει κρυπτό Άς, υπό τον ήλιο. Όμω θα σα πω για τον κύριο Πρωβόπουλο επειδή το, αναδείξα, το αναφέρατε, ο κύριο Πρωβόπουλος ελέγχεται για το γεγονό ότι από την 1η Απριλίου του 2010 γνώριζε την απόρριτη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία έλεγε ότι το μνημόνιο είναι ένα ανεφάρμοστο πρόγραμμα και μάλιστα ένα υπιότερο μνημόνιο ήταν Όταν ένα λέτε, ανεφάρμοστο. ελέγχεται, τι εννοείτε. Ελέγχεται γι' αυτό το γεγονό. Υπάρχει δεν, κάποια διαδικασία που ελέγχεται Υπάρχει τη αυτό το στοιχείο στη δικογραφία. Που αφορά mm -hmm. το μνημόνιο και η οποία έχει διαβιβαστεί Μάλιστα. στη Βουλή και είναι από αυτέ οι οποίε. Τέλο πάντων, εγώ θα ήμουν πιο καλυμμένη αν περιλαμβάνατε και τι προηγούμενε περιόδου για να μην υπάρχουν έτσι γκρίζε ζώνε. Αν μα δείτε και... να χαριζόμαστε και επί τη ουσία, να μα ελέγξετε τώρα με ερμηνευτικέ προσεγγίσει. Γιατί επικεντρωνόμαστε, γιατί θα μπορούσαμε να αναχθούμε εγώ, και, στο... Εγώ δεν και στο προπατορικό αμάρτημα δεν, δε, και δεν, να ε, πούμε. Δεν, 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 Όχι, ελέγχω. ελέγχει Ξέρετε, έχουμε να πούμε άλλα και θα προτείνω να πούμε μερικά πιο χαλαρά πράγματα μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί νομίζω ότι το πρόσωπο γυναίκα Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει το δικό της ενδιαφέρον και εγώ προσωπικά θέλω λίγο να το προσεγγίσουμε απόψε. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.